κομμάτος. Καλή χρονιά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Περάματος Ιωάννης Λαγουδάκος. Ο Αντιδήμαρχος Μάνφος Λάπας. Ο Αντιδήμαρχος Γραμματικόπουλος Νεόδωρος. Ο Αντιδήμαρχος Παπα-Νικολάου Σαράντος. Ο Αντιδήμαρχος Χονδροκούκης Ιωάννης. Ο βουλευτής της Β' Πειραιά κύριος Βρετάκος. Ο βουλευτής της Β' Πειραιάς κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο επίσης βουλευτής της Β' Πειραιά κύριος Γιάννης Τραγάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Περάματος Κώστα Διαμαντόπουλος. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Πολιτών Περάματος Αθανάσιος Ρούσαλης. Είναι ανακατεμένα τα, δεν έχει σημασία η σειρά, να μην παρέξει εδώ με κιόλας. Από την ΑΕ Περάματος είναι ο ταμείας ο κύριος Λάκης Μπαλαλής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Στίβου ΣΕΔΑΣ κύριος Ιωάννης Ψωμιάδης. Η ιδιαιτέρα του Δημάρχου κυρία Σταυρούλα Κέλλερη. Ο Σύλλογος Λιμανάκη ΣΕΑΔΕΑ. Ο πρόεδρος Γιώργος Παπαστεφάνου. Ο πρώην πρόεδρος του Περαμαϊκού Μίμης Χέλμης. Ο πρόεδρος των Παλεμάχων της Κίθνου και γνωστός φίλος Περαματιώτης ο Τάκης ο Καλούδης. Ο βουλευτής της Β' Πειραιά, ο πρώην βουλευτής της Β' Πειραιά Δημήτρης Διαμαντίδης. Ο χορηγός φοροτεχνικός Νίκος Μαρμαρίδης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νευροπαθών Μεταμοσχευθέντων κύριος Καλός. Μαζί μας και πάλι και πάντα η οικογένεια Παντελή, του αξέχαστου Παντελή Αντωνίου. Ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Θερζής. Η Δημοτική Σύμβουλη Περάματος Γιώργος Παρασκευόπουλος. Γιάννης Γιαλελής. Μαρία Βαβουκάκη. Πάμε Παλέμαχος τώρα. Μαζί μας η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος κυρία Ελευθεράκη. Η πολιτευτής του ΠΑΣΟ, κυρία Κούλα Παπαδάκη. Πάμε Παλέμαχη. Μαζί μας ο πρώην σύμβουλος της ΣΕΠΣ Πειραιά, κύριος Στάθης Σαμαρατίδης. Η Παλέμαχη Περάματος, Νίκος Τσεσμελής. Γιάννης Μαυρουδής. Νίκος Μανιώτης. Δημήτρης Καρακασίδης. Μάκης Μινάς. Ο κύριος Καβαλάρης, από τους Παλέμαχους Περάματος. Η Παλέμαχη του Ιωνικού Νικαίας, Ξενάριος Παπαδόπουλος Γρίβιλας Μακρογιαννέλης. Ο πρώην προπονητής Αναστάσιος Καλόπουλος. Ο Παλέμαχος Καστοριάς Κώστας Μπάκης. Και όχι μόνο, Έτσι γράφει εδώ γι' αυτό. Ο φίλος Παλέμαχος του Φωστήρα και όχι μόνο, του Ιάντα Σαλαμίνας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Από τους Παλέμαχους του Μποσχάτου, ο κύριος Ευρυπίδης Καλαμάρας
και ο κύριος Αργύρης Πάγκος. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανέναν. Εντάξει. Ένα χαιρετισμό τώρα, πριν ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις, από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων Περάματος, κύριο Στέφανο Φούσκα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ευτυχισμένο το 2024. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είσαστε για μία ακόμη φορά κοντά μας, να μας θυμίζετε με την παρουσία σας στην κοπή της Πίταλος. Όπως ξέρετε, ο σύνδεσμός μας, εκτός από τις αθλητικές δράσεις, έχει και πάρα πολλές κοινωνικές δράσεις. Συντομία θα πούμε μερικές δράσεις κοινωνικές και αθλητικές, οι οποίες περάσαν το 23, για να θυμηθούν οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ξεκινήσαμε με μεγάλη προσπάθεια ετών και καταφέραμε με προσπάθεια όλων των φορέων και φυσικά οι παλέμαχοι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, και ονομάσαμε το γήπεδο, το Δημοτικό Γήπεδο Περάματος Παντελής Αντωνίου. Ήθελα λιγάκι να σταθώ εδώ πέρα για το φίλο των αδερφών, τον συμπαίκτη, τον οικογενειάρχη, τον φίλο των Αντωνίου. Αν δεν ξέρετε, την παλαιότερη, ο Παντελής, φιλανθρωπικό παιχνίδι τον Ιούλιο του 19, Μεγάλη Παρασκευή, έχασε τη ζωή του παίρνοντας φιλανθρωπικό παιχνίδι τη Μεγάλη Παρασκευή μέσα στο γήπεδο. Και αυτός ήταν ο λόγος που κάναμε αυτή την προσπάθεια και αφαιρώσαμε το γήπεδο στο όνομά του. Κάθε μεγάλη εβδομάδα έχουμε ένα θεσμικό παιχνίδι με τους βετεράνους Πανιωνίου, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους στην πόλη μας και κάποια στιγμή αφιερώνουμε το παιχνίδι σε ποδοσφαιριστές και παράγοντες οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Όπως ήταν αυτή τη φορά, ήταν του Παντελή του Αντωνίου. Και θα ακολουθήσουν και οι άλλοι τιμητικές βραβεύσεις. Ένα μεγάλο πράγμα που κάνουμε, μια μεγάλη προσπάθεια, συνεχίζουμε και βοηθάμε και στηρίζουμε οικονομικά και ηθικά το Ειδικό Σχολείο Περάματος, που αυτό το έχουμε σαν πρώτη μας προτεραιότητα μέσα στις κοινωνικές μας δράσεις. Καθώς επίσης κάθε χρόνο διοργανώνουμε με τον Δημήτρη του Θεοδουλέα, τον γιατρό, τον αγώνα κατά των ναρκωτικών, η οποία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Φέτος κάναμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αφιερώσαμε και χρόνο και χρήμα και αγάπη και προσπάθεια για ένα παιδί δίχρονο, το μικρό τον Άγγελο, ο οποίος από τη Λίμνο είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με κινητικά προβλήματα. Τώρα το αναφέρουμε, εντάξει τώρα είναι κάποιο. Τέλος πάντων, να το πούμε, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Αγοράστηκε ένα εξειδικευμένο πλέον καροτσάκι αμαξιδιό, το οποίο ήταν πάρα πολύ ακριβό. Με μεγάλες προσπάθειες οι βετεράνοι περάματος και η Χαραυγή και ο Αργοναύτης συμβάλανε σε αυτό το μεγάλο προσπάθεια και πήραμε αυτό το αμαξίδιο που ήταν μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί ο μικρός Άγγελος, αν δεν ήταν το καροτσάκι τέτοιο, δεν θα μπορούσε να αναπνεύσει, γιατί το χρησιμοποιεί σε όλη του τη διάρκεια της ζωής του. Κάναμε ένα παιχνίδι, βέβαια, εκτός από τα παιχνίδια, τα 35 παιχνίδια που κάνουν για βετεράνους περάματος, που συμμετέχουμε έναν λοιπόν στο πρωτάθλημα της Ένωσης Βετεράνων Πειραιά, σε τουρνουά και σε κύπελο, κάνουμε και πολλά παιχνίδια εκτός Αττικής. Ένα από αυτά τα παιχνίδια ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό, στην Κύθνο με τον πρόεδρο τον Τάκη τον Καλούδη, οι οποίοι μας φιλοξενήσαμε και κάναμε ένα παιχνίδι εκεί πέρα φιλανθρωπικού σκοπού. Τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Θέλω να σταθώ κάπου τώρα λιγάκι, έτσι είναι λιγάκι λιπερό. Αυτό το χρόνο που πέρασε έφυγε από τη ζωή ο Στράτος ο Κωστάκος, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής. Ο Ηλίας ο Χαριανός, παλιός τονοφύλακας του Πειραματικού της ΟΕΕ, ο Βαγγέλης ο Βάβης, και τώρα τελευταία χάσαμε και το Γιάννη του Μακρόνου πριν 10-15 μέρες.
λίγα λιγάκι εδώ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω λιγάκι να κρατήσουμε ενός λεπτού συγκύρια σε αυτά τα άτομα τα οποία φύγανε από κοντά μας. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε του χρόνου πάλι να είμαστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Περάματος, κ. Γιώργος Παρασκευόπουλος. Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Περάματος κάθε χρόνο, σε κάθε του εκδήλωση, τιμά ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Και φέτος θα κάνει το ίδιο. Θα βραβεύσει ανθρώπους με προσφορά, με σημαντική προσφορά και σπουδαίο κοινωνικό έργο. Ξεκινάμε. Επανεξελέγει πρόσφατα Δήμαρχος Περάματος, μετά από 17 χρόνια. Με σημαντικό έργο, ιδιαίτερα δραστήριος, το λέμε και το πιστεύουμε αυτό. Για πρώτη φορά εκλέχτηκε σε ηλικία 31 ετών. Ποιος δεν θυμάται, το Σεπτέμβριο του 2003 είχε απασχολήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν προέβησε διήμερη απεργία πείνας και κατάληψη του 4ου νηπιαγωγείου Περάματος, διαμαρτυρόμενος για τη μεγάλη καθυστέρηση από περάτους του νηπιαγωγείου. Ποιος δεν θυμάται το κλείσιμο των δρόμων και κινητοποίηση προκειμένου να βρεθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα της δυσοσμίας των βοτρολιβάτων της Ψιτάλιας. Πάντα κοντά στην πόλη που μένει και κοντά στον αθλητισμό. Φέτος επανήλθε δρυμύτερος. Και αν κρίνουμε από τις μέχρι τώρα σημαντικές κινήσεις του, είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Είναι πτυχιούχος της Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, εργάστηκε σε δημόσια ΙΕΚ ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου και εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Περάματος τιμά τον Δήμαρχο Γιάννη Λαμπουδάκο. Ένα θερμό χειροκρότημα. Την απονομή θα την κάνει όλη η διοίκηση. Εδώ. Συγκινητικό, αλλά οι δήμαρχοι δεν το αξίζουν γιατί είναι αυτονόητο. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ νιώθω ενοχές που με βραβεύει ένα αθλητικό σωματείο γιατί δεν είμαι αθλητής. Ο δίδυμος αδελφός ήταν πάντα 20 στα αθλητικά και εγώ 20 σε όλα τα υπόλοιπα, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Να με βραβεύσετε στο τέλος της θητείας αν έχω πετύχει. Θέλω να σας πω το εξής. Ελάτε για να ευλογήσετε. Λίγο ακόμα θα το έκανα και εγώ αυτό. Πάτερ Αντώνη, καλωσορίσατε. Θέλω να σας πω τα εξής. Ονοματοθετήθηκε τιμητικά σαν ηθική δικαίωση το γήπεδο Περάματος και φέρει πλέον από ανώνυμο γήπεδο ποδοσφαίρου το όνομα Παντελής Αντωνίου. Με ομόφωνη απόφαση και εισήγηση του πρώην άμυστου αντιδήμαρχου του κυρίου Τερζή, που έδωσε μάχη για να πείσει για το αυτονόητο, όλων των παρατάξεων ομόφωνη απόφαση. Έχω αναθέσει στον ειδικό συνεργάτη τον άμυστο με ΦΕΚ που έχω δίπλα μου,
τον πρόεδρο των Παλεμάχων, τον κύριο Φούσκα, να ολοκληρωθεί αυτή η δικαίωση. Να γίνουν αποκαλυπτήρια σε συνεννόηση με την οικογένεια, προκειμένου να μάθουν οι ξένοι τι είναι, ποιος ήταν ο Παντελής Αντωνίου. Πάμε σε στάδια, σε θέατρα Μελίνα Μερκούρη. Πάμε σε νοσοκομεία γεννηματάς. Αυτούς τους ξέρουμε. Όμως όταν ένας παράγοντας γειτονιάς δίνει το όνομά του και τη ζωή του στη συγκεκριμένη περίπτωση σε ένα τιμητικό χώρο, πρέπει να μάθουν και οι επόμενες γενιές το πρόσωπό του, τη δράση του. Ετοιμάζουμε λοιπόν αποκαλυπτήρια εκδήλωση που να σημανθεί το γήπεδο και μία αντίστοιχη δραστηριότητα που πλέον θα είναι μόνιμα στην είσοδο του γηπέδου Παντελής Αντωνίου. Αυτό αφορούσε το πριν, σε ό,τι αφορά την δράση του 2024. Πρέπει επιτέλους οι βετεράνοι του Περάματος να στεγαστούν κάπου. Αν κατορθώσουμε μέχρι τις 9 Τετάρτου, μέχρι τις 9 Δευτέρου, να μην απενταχθεί το έργο 6 εκατομμυρίων ευρώ της ανάπλασης του πάρκου του Αρμού, πρέπει να προλάβετε από τώρα να αιτηθείτε, γιατί θα γίνει μακελιό ποιος από τους συλλόγους της πόλης θα πρωτοστεγαστεί στα παλιά κτίρια του Αρμός. Τρία μικρά γηπεδάκια, ένα θέατρο 500 θέσεων, ένα αναψυκτήριο 600 τετραγωνικών, δύο χώροι 200 τετραγωνικά για τους αλλοίς και 200 για τους προσκόπους που θα ξεσπιτώσουμε από τα σάπια κτίρια ξύλινα, θα στεγαστούν στον Αρμό αν όλα πάνε καλά, μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα, αν προλάβουμε τον διαγωνισμό. Εκεί λοιπόν θεωρώ και θεωρεί και η Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να στεγαστούν ομάδες, φορείς, σύλλογοι κοινωνικής δράσης και εσείς θα αποτελείτε τους θεματοφύλακες του χώρου του Αρμού, διότι πλέον η αστυνόμευση των περιουσιών μας εναποφύεται μόνο στο δικό μας φιλότιμο, η πολιτεία ολιγορεί σε αυτόν τον τομέα. Άρα αν γίνει ένα κόσμημα για την πόλη, πρέπει να το σεβαστούμε και να το φυλάξουμε σαν κόσμημα. Τις επόμενες μέρες θα έχετε ενημέρωση γι' αυτό και θα καλέσω το Δημοτικό Συμβούλιο να ικανοποιήσει το αίτημα συλλογικά για να στεγαστούν επιτέλους οι βετεράνοι όπως τους αξίζει. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα περιμένω, αν είμαι άξιος των προσδοκιών σας, να το επιδείξω στο τέλος της θητείας μου. Καλή χρονιά. Μαζί μας, όπως βλέπω, είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μανιατών και Λακώνων, κύριος Δημήτρης Θεοδωρολέας. Συνεχίζουμε. Υπήρξε κορυφαίος Έλληνας θερματοφύλακας με τεράστια προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από τον Ηλυσιακό και έκανε τον ντεμπούτο στην αντρική ομάδα σε ηλικία μόλις 15 ετών. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία. Το 1977 πήγε στην Καστοριά, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος την περίοδο 1979-1980, όταν νίκησε η Καστοριά 5-2 τον Ηρακλή. Ο επόμενος σταθμός του το 1980 ήταν ο Ολυμπιακός. Τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο Ελλάδος. Το 1985 πήγε στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 5 χρόνια. Δύο πρωταθλήματα, τρία κύπελλα Ελλάδος. Στον τελικό του 1988, που κρίθηκε στα πέναλτι, απέκρουσε 2 και εκτέλεσε εύστοχα 1. Το 1990 πήγε στον Αθηναϊκό, όπου είχε επιτυχημένη παρουσία
και έφτασε στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Σαν φιναλίστ πέρασε στο κύπελο κυπελούχων, όπου αγωνίστηκε απέναντι στη Manchester United και τα δύο παιχνίδια έληξαν 0-0 για να λυγίσει την παράταση ο Αθηναϊκός με 0-2. Είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που έπαιξε σε τελικούς κυπέλλους Ελλάδος με 4 διαφορετικούς συλλόγους, κατακτώντας 3 κύπελλα. Και πάμε τώρα στην προσφορά του στην Εθνική Ελλάδος. Κλήθηκε το 1980 στον ντεμπούτο του, στις 15 Οκτωβρίου του 1980, σε ένα αγώνα που είχε μείνει στην ιστορία, στη Δανία, όπου η εθνική μας επικράτησε με 1-0, κράτησε τη νίκη με πολύ σπουδαίες αποκρούσεις, κορυφαία ήταν σε σουτ βολέ του Άλαν Σίμονσεν. Οι Δανείοι δημοσιογράφοι τον αποκάλεσαν Φάντομ. Ο τίτλος αυτός συνεχίζει και τον ακολουθεί ακόμα και τώρα. Στην Εθνική έπαιξε μέχρι το 1991 και ήταν 58 φορές διεθνής. Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Περάματος, με τιμή και δέος, βραβεύει τον Νίκο Σαργάνη. Την απονομή θα κάνουν ο κύριος Σταύρος Μπάκας με τον κύριο Στέφανο Φούσκα. Καλησπέρα και από μένα. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παλεμάχους. Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους πια είναι ότι θα πρέπει να γίνεται ιατρικός έλεγχος για να μην υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα που ξέρουμε μέσα στο γήπεδο που φεύγουν παλιοί αθλητές. Γιατί, εντάξει, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, παρασύρεσαι από το παιχνίδι και υπάρχουν δυσάρεστα αποτελέσματα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ θα ευχηθώ και θα προσευχηθώ να έχουμε υγεία και ό,τι το καλύτερο για τον καθένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Επαγγελματικά ήταν και είναι... εντάξει, σταματάμε για λίγο τις βραβεύσεις, να γίνει ο αγιασμός. Κύριε Δεϊτώ με Κύριε Ρίσο, Κύριε ο Θεός ημών δημιουργέ του κόσμου,
χορηγέ τη ζωή και θησαυρέ πάντων των αγαθών ευλόγησων, του άρτου τούτου, όνειν δούλη που προετοίμασαν και προέφθηκαν στη τιμή και μνήμη, του εναγεί πατρό Σιμών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρία του Ουρανοπάντορο και Μεγάλου, αγίασον του μεταλαμβάνοντα εξ αυτών και χάρισε αυτή υγεία, ψυχήστε και σώματο, κατεύθυνον προ το συμφέρον και βάριστον τα έργα των κυρών αυτών, πλήθυνον εν αγαθή τη ζωή αυτών, παράσκω δε αυτή και πατή τον κόσμο, το αρχόμενο έθνο σωτήριων και ελληνικών πρεσβείων, τη υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη Σιμών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρία, του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασία των τιμίων και κορανίων δυνάμεων ασωμάτων, του κομμαγίστου ψιάρου Παρκακίνου και καλύπων αρμή του Σίμι. Η κεσί του τιμίου δόξου του Μητρού Δρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίου Δόξου και Πανεπιστού Αποστόλων, τον Αγίου Δόξου Παπαδομάρτου και Γεωργίου του Τροπιοφόρου και Κουστά Τιμών, τον Αγίο και Δικαίων και Πατώρων Ιωαννίου Κιάννη, τον Αγίου Πατρό Σίμων Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου τη Αρία τη Καποδοκία και Ουρανοπάντορο και των Οσίων Πατέρων Ιμών, Μαξίμων του Βρεκού και Μαξίμων του Ομολογητού, ό,τι είναι ιερά μνήμη επιτελούμε και πάντα των Αγίων ελεήσε και σωσε εμάς τους αγαθούς και φιλάνθρωπους. Διευκόν των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσαν και σώσον εμάς. Αμήν. Εγγραφήν. Να πάρει τώρα την πυρεμβή του και την πρεσβεία του. Θα σταυρώσετε τώρα τους βασιλόπιτες και εσείς να ακούσετε ακόμα τους τόλμα του Πατρός, στο όνομα του Πατρός, του Κύριου και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός, του Κύριου και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός, του Κύριου και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός, του Κύριου και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός, του και του Αγίου Πνεύματος. Καλή και ευλογημένη χρονιά, υγεία και κάθε ευλογία από τον Τρίτο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μαζί μας και ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος κύριος Γιάννης Κακαβίτσας. Επαγγελματικά ήταν και είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας με γερανοφόρα οχήματα. Ποδοσφαιρικά ανέβασε ψηλά τον Περαμαϊκό, ασχολείται με γερανούς, αλλά ανέβασε με το και ποδοσφαιρικά την ομάδα, την έφτασε πολύ ψηλά, με τεράστια προσφορά τη δεκαετία του 1970-80 και ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος παράγοντας που έχει περάσει από τον Περαμαϊκό. Αλλά και γενικότερα από το Πειραϊκό ποδόσφαιρο, αφού διετέλεσε και διοικητικό στέλεχος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Περάματος θυμά τον κύριο Πέτρο Γκετσόπουλο, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να έρθει και την πλακέτα θα παραλάβει ο γιος του, ο Δημήτρης. Ο κύριος Παπανικολάου παρακαλείται για την απονομή. Τεράστια η προσφορά του στο πέραμα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στην κοινωνία. Αγωνίστηκε στον Περαμαϊκό τη δεκαετία του 1980-90 και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τα διοικητικά σαν πρόεδρος. Πρόσφερε επίσης στον αθλητισμό και από την άλλη του ιδιότητα σαν αντιδήμαρχος Περάματος. Οι βετεράνοι Περάματος τιμούν τον Τάκη Παπαβασιλόπουλο, ο οποίος λόγω ίωσης δεν είναι μαζί μας και θα την παραλάβει και η πλακέτα ο κύριος Κώστας Δρούπας. Η
Για την απονομή παρακαλείται ο Αντιδήμαρχος κ. Γραμματικόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Τάκη, καλή χρονιά. Δεν μπορείς να έρθει με τον Υπουργό της Υγείας και από ό,τι μου έχει πει, πάντα θα είναι κοντά στο γερμανικό λαό. Μέσω του αθλητισμού θα προσφέρει πάντα όπως πρόσφερε πάντα. Να είστε καλά. Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Περάματος τιμά δύο παιδιά της πόλης, τα οποία έχουν δοξάσει με το άθλημά τους την Ελλάδα, όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δύο παιδιά που ανάλογα δεν είχαν την προβολή που θα έπρεπε. Δεν έχουν βραβευθεί όπως θα έπρεπε για όσα ανάλογα με αυτά που έχουν προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Ξεκινάμε. Η πρώτη είναι η Μαρία Σταυρούλα Μιχαλακάκου. Είναι πρωταθλήτρια παγκόσμια και πανευρωπαϊκή, μέλος της εθνικής ομάδας νεανίδων στο kickboxing. Με τεράστιες διακρίσεις στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Έχει καταλάβει το 2022 την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Τζέσο Λολίντο Ιταλίας, την ίδια χρονιά την πρώτη θέση στο παγκόσμιο κύπελλο Βουδαπέστης, ενώ το 2023 την πρώτη θέση στο πανευρωπαϊκό κύπελλο που έγινε στην Αθήνα. Το 2023 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο πανευρωπαϊκό στην Τουρκία και στο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε στην Ουγγαρία, ενώ είναι πρωταθλήτρια και κυπελούχος Ελλάδος. Για την απονομή παρακαλείται η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος, κυρία Ελευθεράκη. Που καμαρώνουμε για τις διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι ο Άγγελος Καλαμάρης. Επί σειρά ετών πρωταθλητής Ελλάδος, μόνιμο μέλος της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Διεθνές Τουρνουά Σαράγεβο Τρόφι στη Βοσνία τον Οκτώβριο του 2023. Την ίδια χρονιά πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στη Ρουμανία στην κατηγορία 60 κιλών. Άγγελος Καλαμάρης. Για την απονομή παρακαλείται ο διοικητής Τροχέας Περάματος κ. Βαρπιδάκης. Λοιπόν, έχουμε μια έκπληξη εδώ, μια απονομή που το ίδιο δεν την ξέρει για έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο πέραμα, στο ποδόσφαιρο γενικότερα, αλλά ειδικότερα στο Σύνδεσμο Βετεράνων Περάματος. Είναι ο κύριος Βασίλης Τσαγκάλης, ο ταμείας του Συνδέσμου Βετεράνων. Θα το παρεμηθεί η εικόνα του Αγίου Βασιλείου
Βασίλης ξεκίνησε το 1978 σε ηλικία 12 ετών στους μικρούς της ΑΕΚ με προπονητή τον Γιώργο Κεφαλίδη. Ήταν τερματοφύλακας. Συνέχισε στον Πατησιακό, στον Πανερυθραϊκό, ομάδες Α Αθηνών, στον Απόλλων Αθηνών και στον ΠΑΟ Καματερού. Πέρασε από ομάδες του Πειραιά όπως τον Αετό Κορυδαλού, τους Νέους Ευγενίας και την Ένωση Περάματος. Και για ένα διάστημα ασχολήθηκε, αγωνίστηκε στο τοπικό πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Αρκαδίας, από όπου και κατέγεται. Ο Βασίλης είναι εδώ και χρόνια, από το 2007 συγκεκριμένα μέχρι τώρα, μέλος και ταμείας του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Περάματος, όπου και βοηθά με κάθε τρόπο και το σύνδεσμο, αλλά και τα σωματεία του Περάματος. Ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνει ο Σύλλογος, την τιμή που κάνετε όλοι σας. Είμαι από το 1999 στους Παλέμαχους. Αντικατέστησα δύο πολύ μεγάλους φίλους, είναι εκεί και δύο. Θεωρώ τιμή που είμαι σε αυτή την οικογένεια, γιατί είναι οικογένεια. Καλή χρονιά να έχουμε. Ακολουθεί η κοπή της πίκας από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Περάματος, κύριο Στέφανο Φούσκα. Στις φύτες υπάρχουν 4 φλουριά. Λοιπόν, μόνο συγκίνηση νιώθω, γιατί βλέπω εδώ όλους τους παλιούς μου φίλους και συμπαίκτες μου και ιδιαίτερα που με έχει μεγαλώσει ο Στάθης ο Αμανατίδης από την Τραπετσόνα και είναι και τιμή που ο Δήμαρχος Περάματος μου ανέθεσε τα αθλητικά του τόπου μας. Ήδη και αναγνωρίζετε κι εσείς οι φίλοι εδώ, οι βετεράνοι, από αύριο θα ξεκινήσουμε τα αποδυτήρια τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση στο γήπεδο, σε συνεργασία μαζί με τον Αντιδήμαρχο τον Ζερβάκη τον Μιχάλη. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά να έχουμε και υγεία σε όλους. Υπάρχουν 4 φλουριά. Αυτοί που θα κερδίσουν θα πάρουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Αυτή που δείχνει ο Σταύρος τώρα. Είναι αναμνηστικό μετάλλιο. Δεν ευχηθεί κανείς για τους μεταλλάνους μας. Λοιπόν, το έφαγα ομίζεστε είναι καινότυπο. Εύχομαι να έχετε λιγότερους τραυματισμούς και δεν και τα προσφέρετε έργο. Καλή χρονιά και ευλογημένη εύχομαι. Καλή χρονιά να έχουμε. Σας θαύμαζα σαν ποδοσφαιριστές, θα θαυμάσω και σαν βετεράνους. Γιατί οι δράσεις που κάνετε είναι πολύ σημαντικές. Καλή χρονιά σε όλους.
Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε μαζί με αυτούς τους τεράστιους ανθρώπους. Το έργο τους είναι μεγάλο, είναι τεράστιο. Θα πρέπει και ο κάθε ένας από εμάς να συμβάλλει ό,τι μπορεί και να τους στηρίζει. Εγώ ξεκίνησα μαζί τους, τους στήριζα και θα τους στηρίζω. Μαζί με το Ενένωση Σωματείων Πειραιά ελπίζω σε μεγάλα φιλανθρωπικά γεγονότα. Έχουν στηρίξει πολλούς συμπολίτες μας που βρίσκονται εξουθενωμένοι οικονομικά από αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε και να στηρίξουμε αυτούς τους τεράστιους ανθρώπους, αυτό το τεράστιο σύλλογο που είναι τιμή μας, που είναι συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Αναμαρατίδης, παρακαλώ, μπορεί να έρθει. Ο κύριος Στάσος Καλόβουλος, παρακαλώ. Ο κύριος Σωτήρης Νικητέας. Κύριος Πάντος, παρακαλώ. Κυρία Κέλλερη, παρακαλώ. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ευτυχία. Ό,τι καλό. Κύριε Γιαννελή, μπορεί να έρθετε. Ο κύριος Παπαστεφάνου, παρακαλώ, ο πρόεδρος του ΣΕΒΝΑΦΗ. Κύριος Ρούσανης, παρακαλώ. Ο κύριος διοικητής να έχει να παραλάβει το κομμάτι του. Ο κύριος Καλούδης, ο πρόεδρος Κύθνου. Κύριος Φρομιάδης, ο πρόεδρος της ΕΔΑΣ. Ευρωνιά, η κυρία Παπαδάκη. Κυρία Καλαϊτζή, ελάτε. Κύριος Θεοδωρουλέας, ο πρόεδρος της Μέρινας Ζωής. Στην ξεχωριστή σχέση που έχουμε σαν Μέρινας Ζωής, είναι ένας οργανισμός μη κυβερνητικός που έχει κατεύθυνση την καταπολέμηση και την προσπάθεια θεραπείας των παιδιών από τις εξαρτήσεις, ναρκωτικά, αλκοόλ κτλ. Υπάρχει στην πόλη μας ο φορέας που λέγεται Βετεράνοι Ποδοσφαιριστές, που είναι πραγματικά ζωοδότης.
να συνεχίσουν έτσι. Και τους παρακαλούμε και τους ευχαριστούμε. Κύριος Μόχωρης, Αντιπρόεδρος Μανιατών και Λαγώνων. Γενικός Γραμματέας της Αθλητικής Ένωσης Περάματος. Ο κύριος Ξενάριος, ο πρόεδρος του Ιωνικού Παλεμάχων Ικαίας. Είναι και ο κύριος Παπαδόπουλος να έρθει και ο κύριος Γρίμπηλας και ο κύριος Βαγιανέλης να πάρουν το κομμάτι τους. Και ο άλλος ο Παπαδόπουλος ο... Thank you.
Κρήτης. Ο Στέλιος ο Μάρτης.